Ο Γιάννης Καραλής είναι κοντά μου σήμερα. Καλησπέρα. Σταύρο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Ενικό, έτσι μην το... Ναι, εντάξει, εγώ οφείλω τον πληθυντικό απέναντί σου. Του παρουσιαστή, ναι. Μετά... Υποψήφιος, να πούμε, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Α της Αθήνας. Ναι. Μία κίνηση η οποία δεν ξέρω αν εσύ την είχες προμελετημένη, αν τη σκεφτόσουν εδώ και καιρό ή αν ήρθε τώρα στην πορεία, αν μετά από συζητήσεις ή νιώθοντας την ανάγκη και εσύ κάπως να προσφέρεις. Όπως ακριβώς το λες, ήρθε μετά από συζητήσεις την τελευταία στιγμή, δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Εγώ εξάλλου δεν είμαι μέλος και οργανωμένος στο ΚΚΕ, δεν ήμουν τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι φίλος του κόμματος, υποστηρικτής του κόμματος, ψηφοφόρος του. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα την ελεύθερη που έγινε για να συνταχθώ και εγώ σε αυτή την προσπάθεια, αν μπορέσω με τις δικές μου δυνάμεις να βοηθήσω το ΚΚΕ να έχει κάτι περισσότερο σε αυτές τις εκλογές, να το κάνω. Βέβαια θα μου επιτρέψω να σου πω ότι με τα όσα έχει περάσει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, το θεωρώ αδιανόητο να μην πάει καλύτερα το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές. Υπό την έννοια του ότι δεν ξέρω αν έχεις δει, εσχάτως είναι και ένα από τα μότο του κόμματος, έχει βγει και προς τα έξω ότι ποιο είναι η εικόνα αυτή, ότι σε αυτές τις εκλογές πηγαίνουν ουσιαστικά, αν τα βάλεις κάτω και τα δεις ένα-ένα, μνημονιακά κόμματα, ένα μόρφωμα για το οποίο εγώ δεν θέλω να μιλήσω καν, ένα κόμμα ακροδεξιών τάσεων και το ΚΚΕ. Αν λοιπόν κάποιος σκέφτεται ότι θέλει να υπάρχει, γιατί μη βαυκαλιζόμαστε, δεν υπάρχει, ενώ έχει πρόγραμμα, είναι πανέτοιμο. Επειδή δεν είχα εντρυφήσει τόσο πολύ, εξεπλάγει όταν είδα όλες τις γραμμές του κόμματος για το πώς θα κυβερνούσε αν ο ελληνικός λαός πήγαινε αύριο αποφασιστικά και έλεγε πρώτο κόμμα στη Βουλή το ΚΚΕ. Έτσι. Οπότε έχει δεν σημαίνει αυτό πρόγραμμα. Που λέμε ότι μιλάτε εκ του ασφαλούς, γιατί δεν πρόκειται να κυβερνήσετε. Έχετε πρόγραμμα, το έχετε καταθέσει. Πανέτοιμο, σε όλα μάλιστα. Τα επίπεδα. Κάπου το έλεγα και σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιους φίλους και φύλλα προσκύμενου στο κόμμα που συζητούσαμε. Άμα δεις τη διακήρυξη που έχει βγάλει το ΚΚΕ, την έχω μαζί μου, αλλά δεν έχει νόημα το να τη δείχνουμε στον κόσμο, μπορεί να την προμηθευτούν όλοι από τα κιόσκια αυτά που έχουν όλα τα κόμματα πρώτων εκλογών. Αν πάρουν τη διακήρυξη στην εκλογική του ΚΚΕ και δουν την τέταρτη σελίδα του προγράμματος, πραγματικά αισθάνεσαι ότι αν κάποιος αποφάσιζε να εφαρμόσει αυτά τα πράγματα, θα παίρναμε βαθιά ανάσα ανακούφιση όλοι. Είναι η σελίδα 4 στο πρόγραμμα, γράφει απλά, κατανοητά, εύπεπτα πράγματα. Αύριο το πρωί η όποια κυβέρνηση έβαζε μπροστά να τα εφαρμόσει θα λύτρωνε τη λαϊκή τάξη, τον εργαζόμενο, θα παίρνανε όλοι βαθιά ανάσα. Είναι υλοποιήσιμα, αυτό είναι το θέμα. Υλοποιήσιμα είναι, διάθεση υπάρχει από άλλους να τα υλοποιήσουν. Γι' αυτό τι λέει το ΚΚΕ και τι λέω και εγώ μαζί του πλέον. Ότι αν θέλει ο Έλληνας να υπάρχει μια φωνή στο κοινοβούλιο την επόμενη. Γιατί δεν τελειώνουμε με το για πολλούς πανηγυράκι των εκλογών. Δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι το βλέπουμε. Μαζευόμαστε εκεί 4-5 μέρες πριν τις εκλογές. Α, φουντώνει το ενδιαφέρον αυτά. Πολλοί δεν πάνε καν. Έτσι. Αλλά αυτοί που πάνε τέλος πάντων το ζουν 4-5 μέρες και μετά τι. Μετά είναι η επόμενη μέρα. Μετά υπάρχει εντολή για 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ την εξάντλησε τη δική του σχεδόν. Έφτασε μέχρι 2 μήνες πριν από την ολοκλήρωση θητείας. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει ο Έλληνας τι ψηφίζει. Αν λοιπόν θέλουμε να υπάρχει, γιατί πάντα στη ζωή, επειδή πάντα η δράση χρειάζεται και αντίδραση ούτως ή άλλως και τη φέρνει, αν θέλει ο Έλληνας να υπάρχει ένα αντίβαρο μες στη Βουλή, όταν θα έρθουν κάποιες τροπολογίες και κάποιοι νόμοι αντεργατικοί, όταν θα έρθουν πράγματα στη Βουλή τα οποία θα δυσκολεύουν κι άλλο τη ζωή των πολιτών, να υπάρχει κάποιος να φωνάζει, να λέει όχι, να οργανώσει έναν αγώνα εργαζόμενο στον δρόμο. Εδώ πάνε να καταργήσουν ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία και στην πορεία. Να μπορεί να πηγαίνεις να διαμαρτύρεσαι όταν νιώθεις ότι φύγονται σοβαρότατα εργασιακά σου δικαιώματα. Κάποιος να οργανώσει όλη αυτή λοιπόν την αντίδραση, όλη αυτή τη φωνή που θα λέει όχι σε ό,τι φαίνεται αντεργατικό και αντιλαϊκό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Δεν θα ήθελα να είναι έτσι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον. Και επειδή με ρώτησες γιατί με το ΚΚΕ, γι' αυτό ακριβώς. Για να κοιτάω στα μάτια ανθρώπους που θεωρώ ότι μου λένε αλήθεια όταν συνομιλούμε, έτσι. Ακόμα και όταν κοιτάζω τα μάτια τους στην τηλεόραση που μιλούν. Οι επικεφαλείς των κομμάτων όλοι περνάνε από το γυαλί. Έχουμε την ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, σε αυτό το κομμάτι να τους ακούσουμε όλους. Αν και δεν θα τους δούμε σε debate μαζί. Ναι, λοιπόν, να νιώθω ότι μου λέει αλήθεια. Να νιώθω ότι δεν είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει η ψήφος μου για τώρα, για την Κυριακή 7 του μηνός, και μετά στις 8 με ξεχνάει. Να νιώθω ότι ακουμπάω σε κάποιον τον οποίο τον ψηφίζω και μπορώ να προστρέξω με το πρόβλημά μου και να βρω ανοιχτά αυτιά να ακούσουν τι λέω την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να βρω άλλον στο κοινοβούλιο που να τον εμπιστευτώ. Νομίζω ότι δυστυχώς έχουμε μπλέξει με οπορτουνιστές, με ανθρώπους που κοιτάζουν
για ίδιον όφελος πολλοί από αυτούς δυστυχώς και παρατάξεις για το όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών, των εφοπλιστών, του κεφαλαίου γενικότερα, κοιτάζουν να δημιουργήσουν μια τροχιά και μια κατάσταση τέτοια που δεν αφήνει στον εργαζόμενο διέξοδο. Έχω την αίσθηση ότι στο ΚΚΕ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η διαμορφωμένη πολιτική, οι δράσεις όλες του κόμματος αφορούν τον άνθρωπο. Έχουν επίκεντρο, έχουν κέντρο τον άνθρωπο. Και ένα τέτοιο κλίμα που περιέγραψες νομίζω ότι εφαρμόζεται και στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό, το οποίο θέλω να συζητήσουμε, αφού μεταφέρω πρώτα την δυσάρεστη είδηση ότι ο Μπάμπης Χολίδης, ο Ολυμπιονίκης μας στην πάλη, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά από ανακοπή καρδιά σε ηλικία 62 ετών. Τον βρήκε η κόρη του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Τελικά επιβεβαιώνεται το θάνατός του. Να θυμίσω ότι είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 και του 1988 στην Ελληνορωμαϊκή πάλι. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Επειδή έτσι ξεκινήσαμε και είπες και κάποιες πολύ ωραίες ειδήσεις στην αρχή, αν και θα μου πείστε συνέσαι, δεν είχαμε αγώνα τώρα. Είχαμε να θυμηθούμε ότι σαν χθες, προσωπικά το λέω γιατί έτυχε να πάω. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που πήγα από τα δύο. Μετά πήγα στο τελικό. Σαν χθες κερδίσαμε τη Γαλλία. Με την Γαλλία, βέβαια. Ναι. Είναι αυτές τις μέρες, τέτοιες μέρες προ 15 ετίας. Ήταν όλος ο κόσμος. Ζούσαμε το μύθο μας. Έτσι ακριβώς. Και πόσο δηλαδή πέρασαν τα χρόνια. Εντάξει, τότε ήμασταν σε μία έπαρση. Αλλά τώρα βιώνοντας την πραγματικότητα και την ποδοσφαιρική πραγματικότητα, είναι σαν να μην έγινε ποτέ αυτό. Κοίταξε, αυτό το έπος δηλαδή δεν μας ωφέλησε σε τίποτα. Γιατί στο μπάσκετ το νιώσαμε έτσι. Ναι. Το 87 μας άλλαξε τη ζωή. Και μας άλλαξε τη ζωή ουσιαστικά. Μας άλλαξε τον τρόπο σκέψης, λειτουργίας και την προσέγγιση στο άθλημα. Ασχέτως και αυτό τώρα περνάει η κρίση. Αλλά στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι ποτέ δεν πήγαμε σε ένα τέτοιο μοτίβο να το ευχαριστηθούμε πραγματικά. Σταύρο μου, επειδή είσαι μικρότερο στο 87, θα σου πω ότι το 87, εδώ στη γειτονιά που είμαστε, έτσι, στη γειτονιά εδώ των Άνω Πατησίων, γεμίσαμε μπασκέτες. Οι παιδικές χαρές όπου είχαν σπασμένα στεφάνια ή ταμπλό, όλα επισκευάστηκαν. Μπήκαν και διχτάκια. Πηγαίναμε να παίξουμε μονό στη γειτονιά μας και χαιρόμασταν τον μπάσκετ. Υπήρχε μια τεράστια λατρεία, απάκρες άκρης στην Ελλάδα. Ήταν πλήστες όσες φωτογραφίες, θυμάμαι και στα δημοσιεύματα τότε των ημερών, σε περιοδικά και εφημερίδες, που δείχναν μπασκέτες στη μέση του πουθενά. Ναι. Σε κάτι απομακρυσμένα σημεία στην Ήπεθρο, σε νησιά, σε κάτι σημεία που λες αποκλείεται εκεί κάποιος να ασχολείται. Και όμως είχαν ρίξει το τσιμεντάκι, είχαν βάλει, ήταν πιο εύκολο. Είχε και πιο καλή, πιο οργανωμένη ομοσπονδία, έτοιμη να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο θρίαμβο. Και νομίζω ότι βοήθησε πολύ περισσότερο και το γεγονός ότι ο θρίαμβος έγινε μέσα στη χώρα. Mm-hmm. Αυτό που ζούσαμε, αυτό το παραλήρημα το καθημερινό με τους θριάμβους της παρέας των παιδιών, δεν θέλω να λέω του Γκάλη, γιατί ήταν όλοι. Δηλαδή, Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας, Φάνης, για μένα είναι μια τετράδα που δεν διαχωρίζω κανέναν. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά βέβαια. Το ζούσε ο λαός μέρα με τη μέρα. Ανέπνεε δίπλα τους. Πηγαίνανε, γεμίζαν το χώρο ακόμα και στο ξενοδοχείο που ήταν η Εθνική. Άνθρωποι που δεν είχαν εισιτήριο μετά να πάνε στο ΣΕΦ. Ήταν αλλιώς, το ζήσαμε αλλιώς. Όχι ότι δεν ζήσαμε το 4. Το 4, εγώ θα σου πω ότι γυρίζοντας με έναν συνάδελφο, τον Βασίλη το Σαβράκο, έγραψε πρόσφατα και βιβλίο για το όνειρο. Μιλούσαμε στο αεροπλάνο και λέγαμε δεν θα έρθουμε με την Τσεχία για να μην χαλάσει το όνειρο. Αν όμως περάσουμε στον τελικό, θα ξαναρθούμε. Και πήγαμε στον τελικό. Δεν το πιστεύαμε. Γινόταν μέρα-μέρα, εξελισσόταν ένα θαύμα. Όχι όμως μπροστά στα μάτια μας, εξ αποστάσεως, από την τηλεόραση το απολαμβάναμε. Στην μακρινή Πορτογαλία. Ό,τι πιο μακρινό μπορεί στην Νότια Ευρώπη να βρεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και δεν το πιστεύαμε ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα. Εγώ τουλάχιστον δεν ελπίζω ότι θα ζήσω να το ξαναδώ αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι το θαύμα, το αθλητικό θαύμα που είδαν τα μάτια μου στη ζωή μου. Μακάρι. Δεν ήμασταν έτοιμοι σαν ομοσπονδία, δεν ήμασταν έτοιμοι από πλευράς διάθεσης, δεν ήμασταν έτοιμοι σαν επαγγελματικός αθλητισμός να χτίσουμε πάνω σε αυτό το επίτευγμα και να κάνουμε το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, φάρο για το πώς μπορεί μια μεσαία και κάτω ποδοσφαιρικά χώρα να αναπτυχθεί μέσα από ένα τέτοιο μεγάλο επίτευγμα που δημιουργεί τρομερή αντανάκλαση στον κόσμο, γιατί ήταν σε τελείριο ο ελληνικός λαός τότε, ανεξαρτήτως χρώματος, οπαδικών προτιμήσεων, κομμάτων που υποστήριζα, τα είχε κονιορτοποιήσει όλα ο θρίαμβος, τα είχε διαλύσει όλα, όλοι βλέπανε μόνο την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο εκείνες τις μέρες. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε, όχι. Και δεν το εκμεταλλευτήκαμε εκείνη την τόσο σημαντική χρονιά που θα έπρεπε να έχει γίνει παράλληλα και χωρίς να περιμένουμε το θρίαμβο μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα να γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες και την μεταολυμπιακή ημέρα, δεν θα πω χρονιά, ημέρα με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις και ανακατασκευές αν θες, να μην έχουν βρεθεί με γήπεδα
Όλοι οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, και του μπάσκετ, που μαζεύουν τον πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω, όχι γιατί θέλω να ρίξω τους μικρούς. Αλλά τουλάχιστον ικανοποιήσαμε τις ανάγκες του μεγαλύτερου κομματιού του φιλάθλου κόσμου με εγκαταστάσεις που θα τις θέλαμε την επόμενή μας ημέρα. Νομίζω ότι ήταν κάτι τρομερό αυτό που συνέβη, το ότι καταφέραμε να περάσουμε χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων και να μην έχουμε ούτε αυτό καν το όφελος. Πέρα από τη μεταολυμπιακή χρήση που βλέπεις πως είναι τα πράγματα. Καλά, βέβαια, ναι. Δεν γίνεται λόγος. Ο Έλληνας φορολογούμενος, αν πάει με ανοιχτή καρδιά και ματιά, χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο, και δει πλήστες όσες εγκαταστάσεις Ολυμπιακές, κλαίει. Δηλαδή, είναι τα λεφτά μας. Τώρα, για να περάσουμε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, γιατί εκεί στρέφεται αναγκαστικά, θα έλεγα και εμείς, το ενδιαφέρον. Γιατί αν κοιτάξουμε από εκεί και κάτω, είναι να πιάνεις το κεφάλι σου από τον πονοκέφαλο και να μην ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Αλλά τώρα στη Super League, έτσι, έχουμε πάει σε μια αναδιάθρωση και πάμε με 14 ομάδες, play-off τίτλου, play-out για υποβιβασμό. Ναι. Το ίδιο στη Super League 2 με 12 ομάδες και έχουμε και την Football League με 16 ομάδες. Ναι. Αυτό το σκηνικό που τώρα που διαμορφώνεται, είναι ικανό να μας δώσει μια όθηση επιπλέον ενδιαφέροντος για τα πρωταθλήματα, ή είναι κάτι απλά σαν πασάλιμα, όπως λέμε, να γίνει η όποια αλλαγή με περισσότερους αγώνες, με μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια που είναι και το ζητούμενο των ομάδων ουσιαστικά, και εκεί να μείνουμε. Ναι, αφού δεν μπορούν να ζήσουν με άλλο τρόπο, με τρόπο ποδοσφαιρικό, και κοιτάνε να ζουν μόνο από τα τηλεοπτικά συμβόλαια, ναι, αυτό θα επιχειρήσουν. Τον κόσμο όμως τον έχουν διώξει. Τα εισιτήρια είναι για κλάματα. Ο κόσμος δείχνει να απομακρύνεται από το πλέον λαϊκό σπορ σε όλο τον πλανήτη. Βλέποντας, κρίνοντας την υπάρχουσα κατάσταση, τη διαμορφωμένη κατάσταση λόγω και των ημερών, ξέρεις, και της ιδιότητας του υποψηφίου, κρίνοντας το αριστερά, θα σου πω ότι πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι το κουκουέ είναι πάνω απ' όλα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ναι. Αλλά μιλώντας για τη διαμορφωμένη υπάρχουσα κατάσταση, αργήσαμε πολύ. Πότε ήταν η έκθεση της Deloitte επί Βίκτορος Μητρόπουλου, έτσι δεν είναι, στην ΕΠΑΕ τότε, που μιλούσε για πρώτη μείωση στο 14. Έγινε το 14 το πρωτάθλημα που, από ό,τι θα θυμάσαι, το πήρε Ολυμπιακός στην ισοβαθμία από την ΑΕΚ. Έγινε πρωτάθλημα το 14. Έχοντας νικήσει τα δύο μεταξύ τους μάτς, ισοβαθμίσαν, στέθηκε πρωταθλητής. Το επόμενο βήμα μιλούσε για 12, ακόμη και για μείωση στους 10. Συνεχίσαμε, όχι, γυρίσαμε πίσω. Έστω να πούμε ότι ζούσαμε την εποχή των παχιών αγελάδων. Και όλοι ελπίζαν ότι θα υπάρχει ανάπτυξη, μεγάλη χρήμα κτλ. Βλέποντας τα χάλια της ελληνικής οικονομίας τελευταία δεκαετία, όποιος παρατηρήσει τι γίνεται θα το δει ακόμα και με μια εύκολη ματιά σε επαρχιακές ομάδες. Όλες είχαν τοπικούς διαφημιζόμενους ένα σωρό στα ταμπλό τους. Το βλέπουμε κάθε φορά στις συνεντεύξεις που δίνονται μετά τα παιχνίδια. Λείπουν. Δεν υπάρχει πια τοπική επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει δύναμη στην τοπική επιχειρηματικότητα. Έχουν διαλυθεί πλήστες όσες διαφημιστικές εταιρείες. Όταν πέφτει η διαφήμιση, και εμείς το πληρώσαμε πάρα πολύ ως τηλεόραση, αλλά το πληρώνει και το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι τηλεοπτικοδίαιτο. Γιατί η διαφήμιση θα πάει εκεί που υπάρχει μεγάλη προβολή από την τηλεόραση. Δεν έχουμε υγιής βάση στο ποδόσφαιρό μας. Δεν είναι ποδόσφαιρο του κόσμου και εκπορευόμενο από την λαϊκή αγάπη, την προσέλευση και τη χρηματοδότηση από τον ίδιο τον κόσμο. Δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό ούτε οι ελάχιστες λεγόμενες μεγάλες ομάδες, οι πιο εμπορικές. Ακόμα και αυτές δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τα έξοδά τους αν στηριχθούν στον κόσμο. Έχουν ανάγκη διαρκώς αυξανόμενα τηλεοπτικά συμβόλαια. Δεν είναι αυτός τρόπος για να βρεις την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρό σου. Μπορεί τώρα η μείωση, ναι, να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι θα παίζουν μεταξύ τους οι λεγόμενοι μεγάλοι πιο συχνά. Όμως, είναι γήπεδα αυτά που έχουμε? Είναι ποδόσφαιρο αυτό όταν παίζεται, ας πούμε, αφήνω τώρα την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας μου, τα Γιάννενα, γιατί υποβάστηκαν κιόλας. Όταν παίζεται στη Λάρισα, είναι ποδόσφαιρο? Υποφέρει η Λάρισα, ο κόσμος της. Είναι μια πόλη που λατρεύει το ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να πάει να τα απολαύσει. Και ερχόμαστε πάλι στο διατάφτα του τι γίνεται ακριβώς με τα γήπεδα. Γιατί παρουσίασες και την προοπτική του γήπεδου του Παναθηναϊκού. Χτίζεται και προχωράει ραγδαία το γήπεδο της ΑΕΚ. Και θα ήθελα την άποψή για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί έχει περάσει από χίλια κύματα και τώρα δεν ξέρω. Προεκλογικά σου λέει ο κόσμος, εντάξει, αυτά μπορεί να είναι κόλπα των κομμάτων, του νυν πρωθυπουργού, ενδεχομένως του μελλοντικού πρωθυπουργού, και να μείνει εκεί, να μην υπάρξει καμία εξέλιξη. Είναι θετικό ότι βλέπεις το τωρινό κυβερνών κόμμα και αυτό που φαίνεται ότι έρχεται με τη μεγαλύτερη δυναμική για να κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Και οι δύο να το βλέπουν θετικά, να σκύβουν στην προοπτική. Υπάρχει και το προεδρικό διάταγμα, έχει προϋπάρξει το προεδρικό διάταγμα, στο οποίο
ο Παναθηναϊκός, για να το πούμε έτσι χοντρικά, ιδιωτικά, αν είχε όλα τα κεφάλαια αύριο το πρωί, μπορούσε να πάει να χτίσει το γήπεδο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς συνέβαινε και με το γήπεδο της ΑΕΚ, με εκείνο το σχέδιο που είχε περάσει από τη Βουλή του Φιλίππου. Mm-hmm. Στο οποίο δεν υπήρχαν ποτέ τα χρήματα, γιατί όλοι τα ρίξαν στον εύκολο στόχο, στο Γρανίτσα, που γκρέμισε, λέει, το γήπεδο. Με αυτή ήταν η διαδικασία. Πρέπει το γήπεδο να γκρεμιστεί, να φύγουν τα μπάζα, να πάρει άδεια ανέγερση και να προχωρήσει. Δεν είχε λεφτά η ΑΕΚ και αυτό δεν προχώρησε. Mm-hmm. Έγινε και ό,τι έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μείνα απ' έξω. Στο διατάφτα, πού θα ανήκουν αυτά τα γήπεδα? Ο κόσμος θα μπορεί να τα χαίρεται? Θα πάνε μόνο σε επιχειρηματικά συμφέροντα? Τι έγινε με το γήπεδο της Λάρισας? Βρέθηκε η Λάρισα με ένα εγκατελειμμένο αλκαζάρ στην πόλη. Το γήπεδο ουσιαστικά είναι ιδιωτικό, να μπορούν να τα βρουν για το ποιο θα το συντηρεί, ποιο θα το επιδιορθώνει, ποιο θα το βελτιώνει. Και το νοικιάζει και παραμένει στην κατάσταση που είναι. Ένα αυτό. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό? Έχει μπλέξει ο Ολυμπιακός με αυτήν την ιστορία των περίφημων αποπληρωμών στις τράπεζες, όπου έρχεται η τωρινή διοίκηση και λέει να λυθούν πρώτα αυτά που έχουν δημιουργηθεί από τους προηγούμενους. Σχώθηκε ο Λαβρεντιάδης μέσα, mm-hmm. την εξέλιξη με το γνωστό σκάνδαλο, την ξέρουμε όλοι. Έχει μπλοκάρει το γήπεδο του Ολυμπιακού. Διάβαζα προχθές ότι υπάρχει πιθανότητα μέχρι και για πληστηριασμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ξέρουμε που πάνε ακόμα, τα γήπεδα. Ακόμα και για την Τούμπα, που πριν από κάποιους μήνες υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση, αλλά δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ακριβώς. Και θα πρέπει. Δεν έχει μπει ούτε μπουλντόζα και ούτε πρόκειται από Και την... θα πρέπει να πάει όλο το γήπεδο να φτιαχτεί με τέτοια δομή, ώστε να ανήκει την επόμενη μέρα στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως ευτυχώς κάποια στιγμή υπήρχε μια ασάφεια σε αυτό, δεν είχε διευκρινιστεί καθαρά. Βγήκε η πλευρά της εταιρείας που έχει συσταθεί, της δικέφαλος ΑΕ, για να φτιάξει το γήπεδο της ΑΕΚ, και ξεκαθάρισε θαρσός και δημόσια ότι θα πάει στην Αεραστεχνική ΑΕΚ το γήπεδο. Mm. Λοιπόν, και εγώ θα σου πω κάτι που μου είπε ο κύριος Ανδρεόπουλος και μας άφησε δημοσιογραφικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αγάλματα. Mm. Τον είχαμε στον αέρα σε ραδιόφωνο που δούλευα. Ρώταγα τον άνθρωπο για το γήπεδο της ΑΕΚ, ο οποίος είχε εμπλακεί στην κατασκευή του γήπεδου του Ολυμπιακού. Ήταν μέσα και σε εκείνο το project. Σε αυτό της ΑΕΚ είναι ο leader του προγράμματος. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, και του λέω, ναι, αλλά δεν έχουν προχωρήσει τα αντισταθμιστικά που τα θέλει η τοπική κοινωνία. Μου λέει, τι εννοείται? Λέω, το γήπεδο του Στίβου που θα φτιάχνε η πλευρά του Ολυμπιακού. Μου λέει, κύριε Καραλή, δεν υπάρχει στη σύμβαση. Ήμουν παρόν στη σύνταξη σύμβαση, δεν υπάρχει πουθενά. Γράφαμε και λέγαμε δημοσιογράφοι ότι στο Φάλιρο θα φτιαχτεί από τον Κόκαλη. Γιατί τότε ο χώρος άνοιγε στην ΕΟΕ και γι' αυτόν τον λόγο ουσιαστικά παραχωρήθηκε και για 49 χρόνια. Ας αφήσουμε αυτό που ήταν και τη ΕΟΕ. Πήγε στη Γενική Γραμματεία για να δοθεί στον Ολυμπιακό. Τη ΕΟΕ γήπεδο, και δεν ήταν το πρώτο που φτιάχτηκε από την ίδια την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων εν ώψη Ολυμπιακών. Mm. Και ήταν δικό της. Τι σα έχει το γήπεδο, πού θα έχει Στίβο? Mm. Θα μου πεις, είχε κανένα Στίβο ποιότητας? Όχι, αυτό το καρβουνόχωμα που είχε η Φιλαδέλφια. Δεν πρόκειται να έτρεχε έχει η νεολαία της περιοχής. Yeah. Πού θα πάνε να κάνουν Στίβο τώρα? Θα υπάρχει κάπου ένα αντισταθμιστικό? Yeah. Να βρεθεί μια έκταση, να φτιαχτεί ένας χώρος? Τι σα έχει οι αθλητές να πηγαίνουν και των άλλων σωματείων της Φιλαδέλφιας? Δυστυχώς τα 25 λεπτά πέρασαν πολύ γρήγορα, αυτό που το κατάλαβα. Για το Παναθηναϊκό πάντως να ευχηθούμε όλοι να προχωρήσει αυτό το project, γιατί δεν θα είναι μόνο ευχής έργων για το γήπεδο, για το Παναθηναϊκό αξίζει γήπεδο αλίμονο. Θα είναι και για την πόλη, για τη σκέψη, αυτό το χώρο που υπάρχει τώρα, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που σε πολλά του σημεία θυμίζει κουφάρι, είναι σαν εγκατελειμμένο. Σκέψου να γίνει ένα υπέροχο μητροπολιτικό πάρκο εκεί. Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός να έχει το σπίτι του, να το χαίρονται οι φίλοι του και να έχουν και εύκολη πρόσβαση, αν γίνει εκεί που λένε, στο Βοτανικό. Mm. Και απ' την άλλη να υπάρξει ένα τεράστιο πάρκο που θα είναι πνεύμονα ζωής για τους Αθηναίους. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Καραλή. Σου έχω μεγάλη επιτυχία στις εκλογές της 7ης Ιουλίου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Α Αθηνών. Να είσαι καλά, και αποχαιρετώντας, ευχαριστώντας. Μετά τις εκλογές να τα ξαναπούμε κιόλας, που θα είναι και μεγαλύτερη εκπομπή στην κανονική της διάρκεια. Τα έχουμε πολλά. Και επιστροφή στην εργασία έτσι κι αλλιώς αμέσως μετά. Έτσι. Αλλά ευχαριστώντας για την πρόσκληση. Περάσαμε όντως πολύ έτσι ευχάριστα αυτό το χρονικό διάστημα. Να πω στον κόσμο να το ξανασκεφτεί μια ακόμη φορά. Καλό είναι να έχουμε φωνή αντιπολιτευτική στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό την ψήφο στο ΚΚΚ. Να είστε καλά.